θέλει πραγματικά πολύ θράσος, τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και ο Υπουργός Μεταφορών, να εξαπολύσουν μια ολομέτωπη επίθεση απέναντι στους εργαζόμενους του μετρό. Και λέμε θέλει πάρα πολύ θράσος για το γεγονός ότι ακριβώς προσπαθούν να μεταβιβάσουν τα τεράστια προβλήματα που υπάρχουν στις αστικές συγκοινωνίες στις πλάτες των εργαζόμενων. Προβλήματα που έχουν να κάνουν με την πολιτική που ακολούθησαν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις και η σημερινή κυβέρνηση. Αλήθεια, κύριε Πρωθυπουργέ, φταίνε οι εργαζόμενοι που με βάση το οργανόγραμμα του μετρό υπάρχουν λήψεις εκατοντάδων οδηγών, τεχνικών και εργατών γραμμής? Φταίνε οι εργαζόμενοι που στο μετρό πάνω από το 50% των σειρμών παραμένουν ακινητοποιημένα λόγω έλλειψης ανταλλακτικών? Φταίνει οι εργαζόμενοι που ο συνδυασμός λίγους σειρμούς με έλλειψη εργαζόμενων έχει οδηγήσει σε μια πολύ μεγάλη μείωση των δρομολογιών? Βεβαίως εσείς δεν πάτε ούτε με το μετρό ούτε με τα λεωφορεία για να ξέρετε τις συνθήκες που επικρατούν σε ώρες αιχμής. Μέχρι και ξύλο πέφτει για το ποιος θα πρωτοπορεί να μπει στους σειρμούς. Και φταίνει οι εργαζόμενοι για αυτό το πράγμα? Μιλάτε σοβαρά τώρα που ταλαιπωρείται ο κόσμος και έχετε μετατρέψει τους σειρμούς του μετρό σε σαρδελοβαγόνια? Θα πρέπει να ντρέπεστε για την κατάσταση την οποία επικρατεί και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη με τις αστικές συγκοινωνίες. Αλλά γιατί προχωράτε σε αυτό, για τον κοινωνικό αυτοματισμό? Ποιο είναι στο επίκεντρο, και βέβαια έχετε και την αρρωγή του κινήματος αλλαγής. Τι είναι στο επίκεντρο? Στο επίκεντρο είναι το δικαίωμα στην απεργία. Αυτό θέλετε να τσακίσετε? Αυτό είναι στο στόχαστρό σας. Γιατί υπάρχουν ελλείψεις στο μετρό, απεργούν οι εργαζόμενοι, φταίνουν οι εργαζόμενοι για τις καθυστερήσεις. Προχωράτε τις απολύσεις στις τράπεζες, απεργία στις τράπεζες, φταίνουν οι εργαζόμενοι που απεργούν και είναι κλειστές οι τράπεζες και ταλαιπωρείτε το κοινό. Προχωράτε σε 5.000 απολύσεις σε θελούσιες εξόδους στη ΔΕΗ, θα κάνουν απεργία οι εργαζόμενοι, φταίνουν οι εργαζόμενοι που θα ταλαιπωρηθεί το κοινό. Η δικιά σας η πολιτική είναι αυτή η οποία οξύνει τα προβλήματα. Είναι αυτή η οποία οδηγεί σε αυτές τις απαράδεκτες συνθήκες στις συγκοινωνίες, όπου η καθημερινότητα είναι τελείως διαφορετική. Γιατί πραγματικά εκεί βλέπεις τον πραγματικό εξευτελισμό της ανθρώπινης προσωπικότητας. Και με περίσσο θράσος κάνατε επίθεση στους εργαζόμενους που απεργούν. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι προσπαθείτε να συγκαλύψετε με κάθε τρόπο την αντιλαϊκή σας πολιτική. Και ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2020 αποτελεί τον καθρέφτη αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής. Βεβαίως θα μου πείτε είναι κάτι διαφορετικό από τον προηγούμενο του 19. Όχι. Δεν είναι διαφορετικός. Ίδια η φιλοσοφία του, ίδιο το περιεχόμενό του. Γιατί ακριβώς υλοποιεί τις μεταμνημονιακές δεσμεύσεις, υλοποιεί τα ματωμένα πρωτογενή πλονάσματα 3,5%, υλοποιεί το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής στρατηγικής 19-22 που το ψήφισε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει αλλαγή της πολιτικής. Και τα βάρη επί της ουσίας στις πλάτες του λαού φορτώνονται, όπως τα φορτώνει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και κάνετε κι εσείς αναδιανομή, όπως έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν η κυβέρνηση, από τους λιγότερο πλούσιους προς τους περισσότερους πλούσιους. Τα παίρνετε δηλαδή από το λαό, για να τα πούμε πιο απλά, για να τα δώσετε στους επιχειρηματικούς ομίλους και στους κεφαλαιοκράτες. Δεν κάνετε κάτι διαφορετικό. Και ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό έκανε. Γι' αυτό ακριβώς υπάρχει αυτή η εικόνα με την υπερφορολόγηση, τη μείωση του βιωτικού επίπεδου των λαϊκών στρωμάτων. Έτσι λοιπόν, η επόμενη μέρα που επικαλείστε ότι θα είναι η μέρα της κοινωνικής ευημερίας και της ανάπτυξης για όλους, αποτελεί πραγματικά το μεγαλύτερο ψέμα το οποίο μπορεί να υποθεί. Και αυτό το επιβεβαιώνει η ίδια η πολιτική σας. Τι μέτρα έχετε πάρει για την επόμενη μέρα? Να δούμε ένα σταχυολογιούσιμο ορισμένα ενδεικτικά, αναπτυξιακός. Τι κάνετε με το αναπτυξιακό? Δίνετε νέα φορολογικά προνόμια και κίνητρα στους επιχειρηματικούς ομίλους. Ποιος πληρώνει για αυτά τα φορολογικά και αναπτυξιακά κίνητρα? Ο λαός πληρώνει. Για να θωρακιστεί τι? Η ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματικών ομίλων και η κερδοφορία τους. Γι' αυτό το λόγο θα κάνουν επενδύσεις. Και από αυτή την άποψη συνεχίσατε έτοιμα σχέδια που είχε στο σιρτάρι της προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και εντάξετε στον αναπτυξιακό. Φορολογικό.
επιταχύνατε πιο γρήγορα τους ρυθμούς που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έχει αποφασίσει. Και όσον αφορά τη φορολόγηση των επιχειρήσεων, σταδιακή λέει, έλεγε μείωση ΣΥΡΙΖΑ, απότομη την κάνατε εσείς. Και όσον αφορά τη μείωση των μη διανεμόμενων κερδών. Αυτή η αναδιανομή όπου προήλθε, από το υπερπλεώνασμα λέτε. Ποιος πλήρωσε για το υπερπλεώνασμα, ο λαός. Σε ποιον δίνατε μπαξίσει, στους επιχειρηματίες και στις επιχειρήσεις. Χρηματοδοτούν δηλαδή ο φορολογούμενος, χρηματοδοτούν οι φορολογούμενοι τα φορολογικά υποζύγια, τα κέρδη των επιχειρηματικών ομήλων. Και τη λογική ο πιο πλούσιος να γίνεται ακόμη πλουσιότερος. Σχέδιο Ηρακλής. Πήρα την προεργασία του ΣΥΡΙΖΑ, τη φέρατε σε εφαρμογή. Τι θέλετε να θωρακίσετε, τα συμφέροντα των τραπεζών. Σε βάση ποιο θα είναι, είτε των φορολογούμενων, είτε των υπερχρεωρημένων νοικοκυριών. Που θα αυξηθούν με γοργούς ρυθμούς οι κατασχέσεις και οι πληστηριασμοί. Και της πρώτης κατοικίας. Στην ενέργεια, ο ένας δίνει τη σκητάλη, ο ένας κεντάει και ο άλλος ράβει. Από την προηγούμενη κυβέρνηση. Και με την λογική της απελευθέρωσης και την απολιγνητοποίηση. Όπου θα έχουμε ενεργειακή εξάρτηση από εισαγόμενο καύσιμο το φυσικό αέριο. Αυτό ήταν και το μεταβαστικό καύσιμο το οποίο έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και βεβαίως όλο αυτό σηματοδοτείται με την κλιμάκωση της επίθεσης απέναντι στους εργαζόμενους. Και στη ΔΕΗ, 5.000 απολύσεις είναι ο προσλαμβανόμενοι χωρίς εργατικά δικαιώματα. Έξω από τις κλαδικές συμβάσεις. Αυτές είναι οι νέες καλύτερες θέσεις που θέλετε να δημιουργήσετε. Και βεβαίως ακριβό ρεύμα για το λαό. Γιατί η πράσινη ενέργεια έχει ακριβό ρεύμα για το λαό. Πώς θα οικονομήσουν τα τροχτικά της πράσινης ενέργειας. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και υπάρχει εκτεταμένη ενεργειακή φτώχεια. Έτσι λοιπόν το αξίωμα το οποίο προβάλλεται ότι με τις επενδύσεις θα έρθουν νέες και καλύτερες θέσεις εργασίας, το διαψεύδει η διαπραγματικότητα. Σας είπαμε το παράδειγμα και το παραλαμβάνουμε στον τουρισμό, που εκεί οι εργαζόμενοι θα πρέπει να ζούσαν με χρυσά κουτάλια. Άμα ήταν έτσι τα πράγματα όπως τα λέτε. Σας είπαμε το παράδειγμα της δικής σας πολιτικής στη ΔΕΗ για τους νέους προσλαμβανόμενους, που όχι καλύτερες θέσεις εργασίας δεν δημιουργείται, αλλά χειρότερες θέσεις με το νομοθετικό σας έργο. Σας είπαμε για τον αναπτυξιακό νόμο με τις εξαιρέσεις από τις κλαδικές συμβάσεις, στο όνομα της προστασίας της επιχείρησης. Έτσι λοιπόν η αντιλαϊκή σας πολιτική και τα μέτρα που παίρνετε σε βάρος των εργαζόμενων πάει χέρι-χέρι με το χτύπημα των δικαιωμάτων. Η ανάπτυξη, η καπιταλιστική ανάπτυξη για να θωρακιστεί οδηγεί στην ένταση της εκμετάλλευσης των εργαζόμενων. Είναι απαραίτητος όρος για να υπάρξει καπιταλιστική ανάπτυξη. Και ένας δείκτης που δεν αποτυπώνει ακριβώς την πραγματικότητα, το λέει όλο. Πόσο λέτε ότι θα αυξηθεί ο μέσος μισθός για το 2020, 1,2%. Και το ΑΕΠ, 2,8% δεν λέτε. Δεν μεγαλώνει η ψαλίδα. Όλο και μικρότερο κομμάτι της πίτας πηγαίνει στους εργαζόμενους. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα και το 2019, θα μου πείτε. Γιατί και στον προϋπολογισμό του 2019 ο ΣΥΡΙΖΑ προέβλεπε αύξηση του μέσου μισθού 1,4% με αύξηση του ΑΕΠ 2,5%. Δεν πρωτοτυπείτε ούτε σε αυτό. Και βεβαίως αυτή η ένταση της εκμετάλλευσης των εργαζόμενων θα συνοδευτεί και με τα επόμενα μέτρα της κυβέρνησης, με το ασφαλιστικό. Που τον αντιασφαλιστικό νόμο Κατρούγκαλου, που ουσιαστικά τσάκιζε τον κοινωνικό χαρακτήρα της ασφάλισης, εσείς το πάτε ένα βήμα παραπέρα μέσα από το κεφαλοποιητικό σύστημα, που θα μειωθούν ακόμη περισσότερο οι συντάξεις, θα αυξηθεί ο χρόνος εργασίας, αλλά και θα αυξηθεί ταυτόχρονα και η συμμετοχή των εργαζόμενων στην κάλυψη των ασφαλιστικών τους ανάγκων, στη λογική της μείωσης του μη μισθολογικού κόστους, όπως απαιτεί ο ΣΕΒ για να θωρακιστεί η ανταγωνιστικότητα. Και όχι μόνο αυτό. Προχωράτε σε κλιμάκωση επίθεση έναντι σε συνδικαλιστικά δικαιώματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ καθιέρωσε το lockout το μισθολογικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ καθιέρωσε το μέτρο 50% σύνανε για να κηρυχθούν οι απεργίες. Δηλαδή ενάντια στις απεργίες, εσείς έρχεται τώρα και φέρνετε το επόμενο βήμα, το ηλεκτρονικό φακέλωμα, το σωματείο και το συνδικάτο και τον έλεγχο από το κράτος, το αστικό και την εργοδοσία των σωματείων και των συνδικαλιστών. Αυτή λοιπόν η πολιτική είναι που διαμορφώνει τις συνθήκες έντασης του αυταρχισμού που αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα του αστικού κράτους. Ένας αυταρχισμός που σχετίζεται όχι μόνο με τις δυνάμεις καταστολής και πώς αντιμετωπίζουν τους εργαζόμενους και όλους τους νεολαίους και όλους αυτούς που διεκδικούν τους αγρότες, τους αυταπασχολούμενους, τις νέες γυναίκες. Άλλωστε,
Αντίστοιχη λογική είχαμε και στο παρελθόν. Τα μάτια αντιμετώπιζε ο ΣΥΡΙΖΑ με δακρυγόνα. Τους συνταξιούχους, συγγνώμη, με μάτια και δακρυγόνα τους αντιμετώπιζε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα μαθητοδικεία καλά κρατούσαν και επί της εποχής του και τα αγροτοδικεία. Και σήμερα κι εσείς προχωράτε ακόμη ένα βήμα παραπέρα και με το νομικό πλαίσιο και με τη δικαιοσύνη που βγάζει παράνομες και καταχρηστικές απεργίες και πάνω απ' όλα με τον αυταρχισμό της εργοδοσίας. Και πριν τελειώσω, θα ήθελα να αναφερθώ λίγο σε στην παρέμβαση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ. Αναφέρθηκε και έβαλε ένα σωστό ερώτημα. Γιατί σε παγκόσμιο επίπεδο έχουμε πενιχρά αποτελέσματα όσον αφορά την ανάπτυξη, γιατί υπάρχει πτωτική τάση των επενδύσεων του παλιού κεφαλαίου σε διεθνές επίπεδο. Όμως ο κύριος Τσακαλώτος δεν απάντησε στο ερώτημά του. Ποιος είναι ο λόγος, ποια είναι η αιτία? Γιατί έχει ξεκόψει από τη μαρξιστική θεωρία. Τελείως. Και η απάντηση είναι χαρακτηριστική. Είναι τα υπερσυσσωρευμένα κεφάλαια. Τα κεφάλαια αυτά που δεν βρίσκουν διέξοδο, τα οποία λιμνάζουν. Αυτά τα υπερσυσσωρευμένα κεφάλαια τα οποία δεν επενδύονται, γιατί ακριβώς δεν υπάρχει ψηλό ποσοστό κέρδους, οδηγούν στη στασιμότητα και στην επιβράδυνση. Αυτή η υπερσυσσόρευση του κεφαλαίου οδηγεί στην όξη των αντιθέσεων. Για πιανού τα κεφάλαια θα πρωτοκαταστραφούν. Και έτσι λοιπόν έχουμε τον εμπορικό πόλεμο ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Κίνα κατά κύριο λόγο, αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε τον τεχνολογικό πόλεμο με το 5G, αν θα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες ή η Κίνα που θα έχουν το πάνω χέρι. Και όλα αυτά έχουμε λοιπόν αυτές τις εξελίξεις. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και υπάρχει η απάντηση η οποία λέει το πράσινο New Deal, και ήταν η απάντηση που έδωσε και ο κύριος Τσακάλωτος, θα βγάλει από αυτό το αδιέξοδο. Δηλαδή, τι μετατράπηκε ο κύριος Τσακάλωτος σε πλασιέ και μάλιστα με προοδευτικό μανδύα της επίσημης πολιτικής της Λοικοσυμμαχίας Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ενεργειακή Πράσινη Συμφωνία που αποφάσισε το Συμβούλιο Κορυφής πριν από 3 μέρες. Και γιατί το κάνει αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση? Γιατί θέλει να απαντήσει στην ενεργειακή εξάρτηση που έχει από τα ρηχτά καύσιμα, είτε από τη Ρωσία είτε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και γιατί έχει τεχνολογική υπεροχή στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών. Και από αυτή την άποψη θα έχουν τεράστια κεφάλαια τα οποία θα επενδυθούν στις πράσινες υποδομές, στην πράσινη ενέργεια, στην καθαρή ενέργεια. Και γιατί θα επενδυθούν αυτά τα κεφάλαια? Γιατί θα διασφαλίσουν κέρδος στους κεφαλαιοκράτες. Θα διασφαλίσουν πολύ πιο φτηνό εργατικό δυναμικό. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο το κέρδος και το φτηνό εργατικό δυναμικό θα είναι η επόμενη μέρα και η επόμενη μέρα, και γι' αυτό ακριβώς και η αντιπαράθεση για τα επιδόματα. Ποιος έδωσε περισσότερα ή λιγότερα επιδόματα? Για να μάθει ο κόσμος να έχει μειωμένες απαιτήσεις. Να μην διεκδικεί την ικανοποίηση των αναγκών του, αλλά να βολεύεται με τα επιδόματα. Για να μπορεί να συσσωρεύεται ο πλούτος που παράγεται σε όλο και λιγότερα χέρια. Και αυτό γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Έτσι λοιπόν, είτε θα έχουμε και θα αποδεχτούμε τη λογική της υπεριαλιστικής ειρήνης με τον πιστόλι στον κρόταφο των λαών, είτε θα αποδεχτούμε τον υπεριαλιστικό πόλεμο, που επί της ουσίας οδηγεί στο ίδιο αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν, αυτή με τις τελευταίες εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά, αυτή η περιβόητη εθνική ομοψυχία την οποία διαλαλούν τα υπόλοιπα κόμματα, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο εγκλωβισμός του λαού στο μονόδρομο των υπεριαλιστικών σχεδιασμών. Ένας μονόδρομος ο οποίος είναι σε βάρος των ίδιων των λαών αλλά και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Και αναπαράγει το επικίνδυνο δίλημα αυτή η λεγόμενη εθνική ομοψυχία, το επικίνδυνο ψευτοδίλημα συμβιβασμός ή πολεμική εμπλοκή. Από αυτή λοιπόν την άποψη, εμείς λέμε και στη μία και στην άλλη περίπτωση, Χαμένη λέει, γι' αυτό πρέπει να οξυνθεί η αντιπεριαλιστική πάλη των λαών ενάντια στους σχεδιασμούς των ΝΑΤΟ, των Αμερικάνων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή. Έτσι λοιπόν, το προοδευτικό μέτωπο που θέλει ο κύριος Τσακάλωτος και μας έκανε πρόσκληση, το υποτάσσει κάτω από τις σημαίες της αστικής τάξης για γεωστρατηγική αναβάθμιση της χώρας και όλο και μεγαλύτερη εμπλοκή στους αντιπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, το υποτάσσει στη λογική της μη κοσμοπολίτικης εθνικής στρατηγικής, δηλαδή κάτω από τις σημαίες των Αμερικάνων, του ΝΑΤΟ και του Ισραήλ. Μια πολιτική που ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο σημεοφόρος αυτής της πολιτικής και αυτών των σχεδιασμών.
Όμως αυτό δεν έχει καμία σχέση με τις ανάγκες της εργατικής τάξης των υπόλοιπων λαϊκών στρωμάτων. Το μέτωπο των κοινωνικών δυνάμεων θα πρέπει να είναι ανατρεπτικό. Θα πρέπει στο επίκεντρό του να μπει η ικανοποίηση του συνόλου των σύγχρονων αναγκών. Γι' αυτό ακριβώς το λέω ότι πρέπει να είναι και αντικαπιταλιστικό. Γιατί ο καπιταλισμός έχει στο DNA του τις κοινωνικές ανισότητες, έχει στο DNA του τις θυσίες της ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών στο βωμό της καπιταλιστικής κερδοφορίας. Γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής εργαζόμενοι μπορεί να υπάρξουν και θα υπάρξουν, όπως υπήρξαν και στο παρελθόν χωρίς εργοδότες. Εργοδότες όμως χωρίς εργαζόμενους δεν μπορεί να υπάρξουν. Γιατί οι εργοδότες τρέφονται από τον ιδρώτα των εργαζόμενων και από αυτόν τον ιδρώτα που πλουτίζουν. Έτσι λοιπόν η κοινωνική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής και υποδομής, ο κεντρικός επιστημονικός σχεδιασμός είναι η απάντηση και στην κλαδική ανισομετρία και στις περιφερειακές ανισότητες, αλλά πάνω απ' όλα σε μια οικονομική ανάπτυξη που στο επίκεντρο της έχει την ικανοποίηση των αναγκών και όχι της καπιταλιστικής κερδοφορίας. Αυτό σημαίνει αποδέσμευση από τις λοικοσυμμαχίες, ανατροπή του αστικού κράτους, ανατροπή της εξουσίας για να περάσει από την αστική τάξη στα χέρια της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων. Ευχαριστώ πολύ.